Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είναι σε δύσκολη θέση κανείς να αντιμετωπίσει κάποιους ανθρώπους απληροφόρητους, προχειρολόγους, οι οποίοι θέλουν να παραστήσουν τον σοβαρό, τον ερευνητή, τον βασιζόμενο επί των Αγίων Πατέρων και της Γραφής, να παραστήσουν ότι αυθεντικά ερμηνεύουν την Γραφή και τους Πατέρες και όλοι οι άλλοι είναι ανόητοι, πλανεμένοι, και εξαρτημένη από κάποια Αμερικανίδα, προφήτησα, πλανεμένη και τρελή όπως την λένε. Εμείς δεν βρίζουμε κανένα. Δεν υπάρχει τρελός. Δεν υπάρχει κακός. Κανείς με τη θέλησή του τουλάχιστον, και δεν είναι ευγενίας ίδιον να βρίζει κανείς. Φυσικά από σύμπλεγμα κάποιος μπορεί να βρίσει, να παραστήσει ότι αυτός ανακάλυψε κάποια πράγματα που οι άλλοι δήθεν δεν τα ανακάλυψαν, και να παραστήσει τον σοφό, τον ερμηνευτή των γραφών, τον αυθεντικό, ότι δεν κάνει λάθος, ότι άλλοι κάνουν λάθος, όλοι οι άλλοι λάθος. Πρόκειται για τον αγαπητό μας και εκλεκτόν άλλοτε συνεργάτη. Είχαμε συναντηθεί σπάνιες βέβαια φορές κάποια αντιρρετικά συνέδρια, είχα πολύ καλή αντίληψη για το πρόσωπό του, τον εκτιμούσα σαν ένα σοβαρό άνθρωπο και ιεροκήρυκα αξιοπρεπή. Όταν όμως μου έφεραν, με ενόχλησαν κατ' επανάληψη με τηλεφωνήματα, με παραστάσεις, με προσωπικές έτσι ενοχλήσεις. Γιατί, λέει, δεν απαντάτε στον πατέρα Δανιήλ τον Αεράκη, ο οποίος έκανε κάποια ομιλία, φερπίν την υπαριθμόν 473 ομιλία, είναι αυτή εδώ η ομιλία, η οποία ίσως και να είναι στο εμπόριο να την πωλεί ο εκλεκτός συναδελφός μας, τον οποίο αγαπούμε και δεν έχουμε τίποτα μαζί του, ούτε είχαμε ασχοληθεί ποτέ. Όταν όμως αυτός ασχολείται, και αυτή η κασέτα τα λέγει όλα, ασχολείται με όλους και συλλήβδιν όλους τους χαρακτηρίζει πλανεμένους, και μάλιστα όταν κάνει σοβαρά λάθη απαράδεκτα, τα οποία δεν κοσμούν τον ιεροκήρυκα, λάθη τα οποία δεν θα έκανε ένας κοσμικός ερευνητής και αναλυτής ενός φαινομένου, ενός θέματος. Δηλαδή, αν σχολιάσουμε, βέβαια θα μου έχουν ξεφύγει κάποια σημεία, δεν κάθεσα να ασχοληθώ συστηματικά, απομαγνητοφώνησα σε 8 περίπου σελίδες το κείμενο αυτό, επιτροχάδιν, και φυσικά όπως το ξανάκουσα είναι και άλλα λάθη μέσα, τα οποία δεν τα πήρα στη συνείδησή μου, δεν τα αντιλήφθηκα με την πρώτη και τη δεύτερη ακουστική αντίληψη. Δυστυχώς, αγαπητέ συνάδελφε Πάτερ Δανιήλ Αεράκη, αναγκάζομαι να ασχοληθώ με το όνομά σου. Αν και σε μία επιστολή μου έγραψες, και σε ευχαριστώ για το βιβλίο που μου έστειλες, έχω τη διεύθυνσή σου νομίζω εδώ, θα σου στείλω και εγώ το δικό μου, αν φυσικά θέλεις να ασχολείσαι με βιβλία που γράφουν περί χαραγμάτων και αντιχρίστων. Θα σου στείλω εγώ και πέταξε το εσύ, δεν πειράζει. Λοιπόν, μου είπες γιατί ασχολήθηκα με το πρόσωπό σου. Εμείς ρωτάμε, με ποιο δικαίωμα εσύ, ενώ δεν κατέχεις το θέμα,
σε αυτή την κασέτα που με την προμήθευσαν κάποια πρόσωπα που σε άκουσαν και σκανδαλίστηκαν. Και είπαν, γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Γιατί δεν ήρθες να καθίσουμε, να συζητήσουμε, να σου δώσω πηγές. Εσύ δεν ασχολήθηκες παρά ελάχιστο, μέρες, ίσως ώρες με το θέμα αυτό. Εμείς ασχολούμαστε χρόνια και το ερευνούμε. Και δεν θα πούμε το ψέμα, ούτε τα πλανεμένα πράγματα στον κόσμο. Δεν μας συμφέρει και για την ψυχική μας γαλήνη και σωτηρία. Ούτε και είμαστε εμείς ανεύθυνοι και εσύ ο μόνος υπεύθυνος. Λοιπόν, γιατί βιάστηκες και μίλησες και είπες πράγματα τα οποία σε αυτή την κασέτα εδώ είναι πάρα πολύ αλόκοτα και πλανεμένα. Δηλαδή, με μια συνολική θεώρηση, έχω σημειώσει 29 περίπου σημεία τα οποία συνιστούν πλάνην. Δηλαδή, πλανεμένη αντίληψη περί της γραφής των πατέρων περί χαράγματος περί αντιχρίστου. Πλάνι. Ναι, αγαπητέ Πάτερ Δανίλ, εσημείωσα 29 σημεία τα οποία συνιστούν πλάνη. Εάν θέλεις να στα κάνω και γραπτά και πιο λιανά, βέβαια, αν μπορείς και έχεις την καλοσύνη, στείλε μου μια απομαγνητοφώνηση πιστή αυτής της ομιλίας σου, να σου κάνω και γραπτές τις παρατηρήσεις μου εν αγάπη Χριστού. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ ώστε να δείξω ότι κάτι ξέρω εγώ και κάτι δεν ξέρεις εσύ. Αναγκάζομαι, αγαπητέ αδελφέ Δανίλ, Άγιε μου Αρχιμανδρίτητα Πάτερ Δανίλ Αεράκη, αναγκάζομαι γιατί με ενοχλούν συνέχεια στα τηλέφωνα, στο δρόμο, σκανδαλίστηκαν πολύ και με τα όσα είπες και με το πώς τα είπες και με το ήθος με τον οποίο τα εξέφρασες που απάντησε κληρικών. Δηλαδή, το περιεχόμενο να πάρουμε τώρα. Διαπίστωσα περίπου 29 σημεία στα οποία υπάρχει πλάνη αντιλήψεως του περιεχομένου της γραφής, πλάνη πραγματική λογική, πλάνη όσον αφορά την ερμηνεία της γραφής. Μετά, 16 περιπτώσεις τα οποία προδίδει η ομιλία σου άγνοια των θεμάτων. Και φέρνεις κάποιον δίθεν επιστήμονα, θα σου πούμε ποιοι είναι και αυτοί οι επιστήμονες και πώς αλήθεια λένε. Γιατί μας προκαλείς με τα όσα λες, με το ύφος που τα λες, που χαρακτηρίζεις άλλο σημείο το οποίο είναι απαράδεκτο για έναν ιεροκήρυκα. Γιατί τα λέμε αυτά τα πράγματα, να ξέρει ο κόσμος να μην πλανιέται. Να ακούσουν και αυτοί που σκανδαλίστηκαν και μου το ζήτησαν. Δεν μπορώ να κάθομαι σε κάθε ένα να το κάνω ολόκληρο κήρυγμα και να λέω είναι λάθος εκεί, λάθος εκεί, λάθος εκεί. Ούτε φυσικά προλαβαίνουμε σε μια ώρα να τα πούμε όλα αυτά. Απλώς θα εντοπίσουμε τα λάθη για να καταλάβεις ότι λανθάνεις και αποτυγχάνεις σε πολλά σημεία, να έχεις ταπείνωση και να έρχεσαι να συζητάμε ό,τι δεν ξέρεις καλά εσύ και το ξέρουμε εμείς να το πούμε μαζί. Εμείς να σε ρωτήσουμε για πράγματα τα οποία εσύ κατέχεις καλύτερα και έτσι να υπάρχει λοιπόν η αμοιβαία κατανόηση, συνεννόηση, αγάπη, αλληλεγγύη. Όχι αυτό σέφα ανέβηκε σε πάνω και βάλες ορίες ως σαν λιοντάρι που το έχουν πληγώσει. Τι πληγώθηκε, κανένας εγωισμός σου? Τι πληγώθηκε, αν έβγαλε ο άλλος χρήματα με ένα βιβλίο που είναι αθώων? Αυτά προδίδουν κάποια πλέγματα εσωτερικά για τα οποία έχει λόγο ο πνευματικός. Δεν έχω λόγο εγώ. Είναι ολοφάνερο όμως. Δεν μιλάει ένας σοβαρός, ειρηνικός, απαθής με αυτές τις ύβρις. Κακότητα λοιπόν φανερώνεται με την ομιλία σου διότι υβρίζεις. 4 φορές χρησιμοποιείς την λέξη αγύρτης, αγύρτες για ζώντες και τεθνεώτες. Δεν σεβάστηκες ούτε τον γέροντα Παρθένιο που ήταν ένας αθώος. Τον είχαν καλέσει Μητροπόλη, στην Οίκαια, στην Καβάλα, παντού. Και δεν είναι τα πράγματα όπως λες εσύ, Πάτερ Δανίλ. Δεν τα ξέρεις τα πράγματα και τα έκανες με ανοησίες, τα έκανες θάλασσα. Μετά, ονομάζεις κάποιον βλάκα. Λέγει αυτά τα πράγματα ένας ιεροκήρυκας. Όταν λέγει γραφή, αν τον πεις τον άλλον ρακά, είσαι ένοχος ενώπιν του συνεδρίου. Αν τον πεις βλάκα, στη γένω του πυρός. Πού θες λοιπόν να πας τον εαυτόν σου? Λέγει ένας ιεροκήρυκας βλάκα, έναν αρχιμαντρίτη, σοβαρό, ηγούμενο και ενώπιος ενώπιο. Μετά, χαρακτηρίζεις αυτούς που μιλούν για τα χαράγματα ότι λένε βλακίες. Με συγχωρείτε που μιμήθηκα λίγο το ύφος. Δεν μπορώ να το μιμηθώ γιατί θα σας σκανδαλίσω. Και φυσικά για τον λόγο αυτόν δεν έβαλα να ακούσετε τη φωνή του ιδίου γιατί θα παραξενευθείτε. Θα παραξενευθείτε. Ορίεται! Λες και τον δάγκωσε κανένα θεριό.
Μετά, υπάρχουν μερικά λάθη, διατυπώσεως και μη κατανοήσεως της αληθείας του κειμένου, και δύο φορές δεν λέγει την αλήθεια και άλλα πολλά τα οποία δεν επεσήμανα, γιατί δύο φορές άκουσα την κασέτα και σημείωσα τι ακριβώς, αφού απομαγνητοφώνησα τις βασικότερες θέσεις, σημείωσα αυτή την γενική εικόνα. Λοιπόν, με αυτήν την κασέτα, την οποία ίσως και την πωλείς, δεν σε κατηγορούμε εμείς ότι είσαι αγύρτης. Εάν είναι η κασέτα αυτή υπό αριθμό 473, βάλτε επί πόσες κασέτες πωλείς, εσύ δεν βγάνεις χρήματα? Δηλαδή, ένας άλλος γέροντας κοντά στην Αύπακτο, εκείνος είναι ο αγύρτης. Γιατί πουλες, που πουλάς τις κασέτες να φωτίσεις τον κόσμο? Αν τις δίνεις δωρεάν, δεν το γνωρίζω, να είναι ευλογημένο. Αλλά όχι να έχεις και τέτοια ανευλόγητα πράγματα μέσα και να χαρακτηρίζεις με αυτές τις βαριές εκφράσεις και να μιλάς ως να ανακάλυψες την πλήρη αλήθεια και ως όλοι οι άλλοι να είναι πλανεμένοι. Πλανεμένοι είναι ηγούμενοι, αγιονόρος, αρχιμανδρίτες, ιεροκήρυκες, θεολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίων, πλανεμένοι είναι οι Μητροπολίτες, πλανεμένοι είναι η Σύνοδος, της οποίας και την εγκύκλιο την παρεμηνεύεις. Μιλάει για το 666, Πάτερ Δανίλ, πώς θα το καταλαβαίνεις και αυτό? Αλλά να έρθουμε μέσα στα πράγματα. Έχω εδώ απομαγνητοφώνηση αυτής της κασέτας, επαναλαμβάνω, είναι υπ' αριθμών 473, με τίτλον «Αντίχριστος και 666». Και όπως βλέπετε έχει την εικόνα Ιησούς Χριστός απ' έξω. Το φως του κόσμου, μας διαφώτισες ή μας συσκότισες? Χριστόν κηρύσεις ή τον εαυτόν σου κηρύσεις? Φυσικά λες σε κάποιο σημείο, θα το πούμε και στη συνέχεια, ότι τίποτε δεν λες από δικό σου, αλλά όλα είναι γραφικές, πατερικές αλήθειες, καθόλου δικό μου λόγο λες. Ψέματα λες, Πάτερ Δανίλ. Και φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που αναφέραμε που λες ψέματα σε 16 περιπτώσεις. Επαναλαμβάνω, 29 περιπτώσεις που υπάρχει πλάνη όσον αφορά την αντίληψη της γραφής, των θεμάτων, των χαραγμάτων, περί αντιχρίστου κλπ. Δεν λες την αλήθεια σε 2 τουλάχιστον περιπτώσεις, ίσως εν γνώση. Και εκφράζεις με κακότητα, εκφράζεσαι και λες αγύρτες, λες βλάκα κάποιον ηγούμενο μπροστά σου και ότι λένε βλακίες όσοι μιλούν για χαράγματα. Βλακίες λοιπόν όλοι λένε και εσύ λες τις σοφίες. Λοιπόν, λες στην αρχή της ομιλίας σου, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Λοιπόν, ποια είναι η πρόθεσή μας? Να αποκαλύψουμε με αγάπη στον αδελφό μας, τον πατέρα Δανίλ, την παρανόηση που έχει από τη γραφή και τους πατέρες, την λανθασμένη πληροφόρηση, και να του πούμε ότι αυτή η κασέτα που κυκλοφόρησε και μάλιστα με την εικόνα του Χριστού, δεν είναι ο Χριστός μέσα εδώ, δεν είναι οι πατέρες μέσα εδώ, δεν είναι ο πατήρ Δανίλ Αεράκης που μιλάει μέσα εδώ όπως τον εγνώριζα. Βέβαια τον εγνώριζα οξύ και ορμητικό, μπράβο, τον θαύμασα με το ορμητικό, το μαχητικό. Τι μιλάει μέσα εδώ? Εδώ μιλάει μια σύγχυση, μια παραπληροφόρηση, μιλούν ψέματα εδώ, μιλούν πλάνες εδώ, μιλάει η άγνοια εδώ, ομιλεί εδώ παρερμηνία. Δεν είναι ο Χριστός λοιπόν που πρέπει να μπει σαν εικόνα, αλλά να μπει κάτι άλλο. Ούτε ο πατήρ Δανίλ Αεράκης, αλλά κάποιος άλλος μιλάει δια του πατρός Δανίλ Αεράκη. Ποιος μιλάει? Η παραπληροφόρηση. Αυτοί που το γέμισαν το μυαλό με λανθασμένες τοποθετήσεις, και ξέρουμε ποιοι είναι και θα τα πούμε αυτά, ότι ακριβώς εάν σκανδάλισες, Πάτερ Δανίλ, έστω και ένα, τι λέει η γραφή, μιλόπετρα δεν λέγει? Πόσο μάλλον επειδή σκανδάλισες χιλιάδες ανθρώπους, την πήραν 10, 100, την αντέγραψαν ή την αγόρασαν, δεν ξέρω αν πωλείται, και την μετέδωσαν σε χιλιάδες ανθρώπους. Και πηγαίνεις, λέεις και κάνεις κηρύγματα τέτοια για το 666 στη Ρόδο, Θεσσαλονίκη, και πείθεις και κάνεις και φτιάχνεις. Γιατί δεν ήρθες λοιπόν χθες να τα πούμε εδώ? Σε καλώ εγώ να έρθεις στην εκπομπή μου να με κάνεις σκόνη, όπως θα νομίσεις εσύ. Για να σου πω, Πάτερ Δανίλ, κάτσε λίγο φρόνημα. Βάλε λίγο μυαλό. Για ταπείνωσε τον εγωισμό. Ύφος, πατρός Δανίλ, μιμήθηκα. Συγγνώμη και πάλι.
τον εγωισμό με τον οποίο ομιλείς, παριστάνοντας τον αλάθητο. Ποια είναι τα λάθη σου, άκουσέ τα. Στην αρχή λοιπόν μιλάς ότι λέξεις δικές σου αναφέρω, την πεπονόφλουδα λέει την πατήσαμε. Δεν την πατήσαμε εμείς την πεπονόφλουδα, καμία πεπονόφλουδα. Ούτε μας την αίσθησε ο Μεθόδιος. Και όταν άκουσα ο Μεθόδιος λέω κάποιος δεσπότης είναι. Πρόσεξε πώς μιλάς. Ο Μεθόδιος λέει διάβολος. Ο διάβολος δεν είναι Μεθόδιος. Μην τη λες αυτή τη λέξη γιατί θα σε παραξηγήσουν κάποιοι. Είναι ο πολυμήχανος κλπ. Λοιπόν, δεν πατήσαμε καμία πεπονόφλουδα. Το θέμα για το 666 τον Αντίχριστο είναι από τα παλιά χρόνια. Και όπως γράφω σε ένα κείμενο με πολλές σελίδες, σας το δώσω αν σας ενδιαφέρει να το μελετήσεις, και τον περασμένο αιώνα και από το 1919 και στη συνέχεια το 30, το 50, υπάρχει το θέμα αυτό. Δεν μας το κουβάλισε κανείς απ' έξω, δεν μας έφερε πεπονόφλουδα καμία ρελφ. Κάποιος κύριος Ιωάννης Καρδάσης, καλά να τον έχει ο Θεός, ασχολήθηκε με το θέμα, αλλά από κάποια προοπτική. Δεν τον αναφέρει, είναι ο επιστήμονας που λες, ο ηλεκτρονικός και χημικός. Και σε αυτό αποτυγχάνεις. Δεν είναι ηλεκτρονικός, αλλά μόνο χημικός και όχι ειδικός να ομιλεί περί μπαρκότ και περί χαραγμάτων και περί 666. Σε τρέλανε λοιπόν ποια. Η κυρία Ρέλφ, η Μαρία ή ο κύριος Ιωάννης, χημικός, ο οποίος ασχολείται με το θέμα. Άλλη φορά θα πούμε γιατί και πώς. Πάμε στη συνέχεια. Λέει, μας έβαλε πεπονόφλουδα, την πατήσαμε, ασχοληθήκαμε με το 666 της ΡΕΛ. Ποιες ΡΕΛ, ποιος τη γνωρίζει τη ΡΕΛ, ποιος σε προκαλώ να απαντήσεις. Ποιος από τους ορθοδόξους σε υπονηματιστές, μελετητές, καθηγητές και σοβαρούς ασχοληθέντας περί το θέμα αυτό έχει αντλήσει έστω και μία φράση, μία λέξη από την ΡΕΛ. Κανείς. Μόνον πήραν την κάρτα που δείχνει και σε αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι λάθος. Μετά, μας έχει λέει αλυσοδεμένους ο διάβολος και εμείς κοιτάζουμε και λέμε αν ήλθε, αν θα έρθει να μας δέσει με το 666. Και τι τα λες αυτά τα πράγματα. Ποιος αμφισβητεί ότι ο διάβολος και η ενέργεια του Αντιχρίστου διαχρονικά ενεργεί και αλυσοδένει τους ανθρώπους και άλλους τους κάνει δαιμονισμένους, άλλους πλανεσμένους, άλλους σκοτισμένους, άλλους πορωμένους. Αυτό είναι διαχρονική παρουσία του Αντιχρίστου διά των οργάνων του. Άλλο λοιπόν η διαχρονική παρουσία του Αντιχρίστου με τα όργανα του και άλλο η κατενέργεια του διαβόλου, ενέργεια κάποιων συμβόλων και του 666, γιατί ένα σύμβολο δεν ενεργεί αυτομάτως αφεαυτού του, ενεργεί για τις διαβολικές ενεργείες. Είτε είναι μαγικό, σατανιστικό σύμβολο. Αν δεν ενεργήσει μαγικά, σατανιστικά η ενέργεια, δεν μπορεί να έχει καμία βλάβη. Και φυσικά ο άνθρωπος όταν είναι δεκτικός αυτής της διαβολικής ενεργείας, βλάπτεται. Άλλο λοιπόν η διαχρονική παρουσία του Αντιχρίστου με τα όργανα του, τα συμβολά του και άλλο η προσωπική αναμενόμενη παρουσία του. Μεγάλη πλάνη πλανήθηκες, Πάτρι Δανίλ. Ο αναμενόμενος Αντίχριστος είναι πράγματι αναμενόμενος και θα έλθει. Άλλο λοιπόν είναι ο Αντίχριστος που θα έλθει και άλλο είναι το χάραγμά του το οποίο προτρέχει όπως ο Σταυρός προς Σταυρού προ Χριστού. Πάμε στη συνέχεια. Λες λοιπόν προς την αρχή της ομιλίας σου, αυτής εδώ, υπαριθμών 473, Αντίχριστος και 666. Λες ότι θα τα πεις όλα, θα τους βγάλεις από την τρέλα. Λες και εμείς τρελάναμε τον κόσμο. Λες και τον φοβήξαμε τον κόσμο. Λες και τον κάναμε τον κόσμο να απογοητευτεί. Όχι, λάθος κάνεις, Πάτερ Δανίλ. Λοιπόν, λες, θα πεις γραφικές πατερικές αλήθειες και καθόλου δικό σου λόγο. Λες ψέματα, Πάτερ Δανίλ. Σε προκαλώ. Απομαγνητοφώνησε και δημοσίευσε αυτή την ομιλία σου. Για να φανεί και να μην την αλλοιώσεις, να μην υποκλέψεις το περιεχόμενο και βάλεις άλλα αντάλλα, παρακαλώ να απομαγνητοφωνήσεις εσύ ο ίδιος και να δημοσιεύσεις αυτή την ομιλία σου και να μας απαντήσεις πού ακριβώς χρησιμοποιείς, σε ποια σημεία πατέρες. Να σου πω εγώ πού χρησιμοποιείς. Τα είδα, τα μέτρησα όλα. Χρησιμοποιείς μόνο το Μέγα Αθανάσιο και μόνο τον Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη, αλλά οι μαρτυρίες δεν έχουν καμία σχέση για τον Αντίχριστο και το χάραγμα.
και μία μόνο τρίτη περίπτωση έξω από την πραγματικότητα χρησιμοποιείς τον Άγιον Ειρηναίο, επίσκοπο Λουγδούνου, αλλά και αυτόν τον παρεμηνεύεις. Ίσως εκουσίως, όπως και οι άλλοι που ασχολήθηκαν επιπόλαια στο πόδι με το θέμα αυτό. Πού είναι, πάτε Δανίλ, οι μαρτυρίες οι πατερικές? Λες ψέματα. Πάμε στη συνέχεια. Λες, ο Ιησούς Χριστός ήλθε, ο Αντίχριστος, όπως ο Αντίχριστος είναι λαθεμένη εικόνα και δεν πήραν χαμπάρι. Φυσικά, δεν πήραν χαμπάρι οι Εβραίοι, γιατί ο Χριστός ήλθε και τον περιφρόνησαν, τον σταύρωσαν. Φυσικά. Και στη συνέχεια λέει σε μία άλλη περίπτωση που πάλι αμφισβητείς ότι δεν υπάρχει προσωπικός Αντίχριστος. Λοιπόν, σε ενημερώνω ότι κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος όταν λες ότι δεν θα έρθει Αντίχριστος, ότι ο Αντίχριστος είναι ένα σύστημα, είναι πολλοί Αντίχριστοι και δεν υπάρχει ένας που τον αναμένουμε. Άνοιξε την πατρολογία του Μην, τόμος 94, στήλη 1216, στήλη Α. Και χρησιμοποιεί, όπως και εσύ παρακάτω, τα χωρία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ΑΒ, Καθολική Αγίων Θεολόγου, που λέγει ότι δει τον Αντίχριστον ελθύν και λοιπά, πολλοί Αντίχριστοι έχουν έλθει. Όμως, ο ιδιοτρόπος και εξαιρέτως Αντίχριστος με κεφαλαίο, λέγεται ότι επί τη συντελεία του αιώνος είναι ερχόμενος. Εσύ μπερδεύεις λοιπόν το περί Αντιχρίστου, δεδομένων στην Αποκάλυψη και στους πατέρες. Δεν μελέτησες πατέρες, λες ψέματα ότι θα έχεις πατέρες και δεν έχεις καμία μαρτυρία, ούτε ενός πατρός. Και ασχολείσαι με το Αντίχριστο, με το χάραγμα, με το 666, με το φακέλωμα. Μα υπάρχουν χιλιάδες παραπομπές των πατέρων. Ούτε μία δεν χρησιμοποιήσεις. Ούτε μία. Σε προκαλώ να δημοσιεύσεις αυτό το περιεχόμενο της ομιλίας σου, για να φανεί η αλήθεια. Δημοσίευσα το λοιπόν. Να μην κάνω τον κόπο και το απομαγνητοφωνώ και χάσω τις ώρες μου, και θα σου απαντήσω αυτά που λέγω εν υπογράφος, ώστε αν έχεις ταπείνωση να καταλάβεις ότι επλανήθεις και είπες ψέματα και αδίκησες και έβρισες και βλασφήμισες ακόμα και κεκοιμημένος τον γέροντα Παρθένιο, ο οποίος μπορεί να έγινε και μάρτυρας, βρέθηκε σκοτωμένος σε μια χαράδρα. Πώς εσύ τον χαρακτηρίζεις αγύρτη? Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Λες ότι δεν είναι σατανόμορφος, ότι κλπ. Κλπ. Ο Αντίχριστος, ότι είναι πολύ Αντίχριστη και λοιπά, ότι δεν είναι θηρίο σαν λιοντάρι, αλλά θα είναι αγγελόμορφος. Παρερμηνεύεις λοιπόν τη Γραφή και τους πατέρες. Ο Άγιος Ιωάννης που έδωσε και την Αποκάλυψη μιλάει με μικρό α, Αντίχριστη, πολύ γεγόναση με μικρό α, Αντίχριστη. Είναι τα όργανα, τα προδρομικά του Αντιχρίστου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μιλάει με κεφαλαίο Αντίχριστο, τον αναμενόμενο. Πλάνη λοιπόν, δεν διακρίνεις μεταξύ Αντιχρίστων και Αντιχρίστου. Αλλά να συνεχίσουμε. Ικανοποιείς λοιπόν την περιέργεια και μιλάς ότι η Αποκάλυψη είναι αλληγορική, ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά γράμμα. Λάθος και αυτό. Υπάρχουν κεφάλαια, παράγραφοι που κατά γράμμα λένε αυτό που είναι και περιπτώσεις που τις έχει μεταφράσει ο ίδιος ο Άγιος Θεός με την γραφίδα του Αγίου Ιωάννου, του προχώρου που έγραψε φυσικά. Λοιπόν, άλλο έχουμε κατά πραγματική εικόνα και κατά γράμμα ερμηνεία και άλλο έχουμε συγκάλυψη με την αλληγορία. Πάμε παρακάτω. Άλλο ψέμα. Λες, η Αποκάλυψη δεν μιλάει πουθενά για Αντίχριστο. Και κάχαζες και είπες κάποιον βλάκα. Μάλιστα. Η Αποκάλυψη δεν μιλάει πουθενά και λες ότι βρήκες την αλήθεια. Σε ενδιαφέρει η υποκριτική διατύπωση με λέξη ή η ουσία του γεγονότος? Εάν μιλάει λοιπόν και λες ότι και οι πατέρες μιλάνε, ούτε και οι πατέρες λένε μιλάνε για τον Αντίχριστο. Σε προειδοποιώ λοιπόν ότι και εδώ κάνεις λάθος και λες ψέματα, πλανάσαι. Άκουσε λοιπόν, εφόσον έχεις την τόλμη εσύ να τα πεις αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να έχεις και την ταπείνωση να ακούσεις τον αντίλογο. Και θα μου ευτυχείς να έρθεις εδώ με ειρηνικό τρόπο να πεις τον αντίλογό σου και να μπορέσω να σου απαντήσω. Λοιπόν,
Ο Ανδρέας Καισαρίας αναφέρει 35 φορές την λέξη Αντίχριστος, ερμηνεύοντας, μεταφράζοντας τη Γραφή, την Αποκάλυψη. Πώς δεν υπάρχει, Πάτε Δανίλη, ο Αντίχριστος στην Αποκάλυψη? Και λες στην αρχή δεν μιλάει πουθενά για Αντίχριστο, που είναι τρελό. Άλλο να πεις δεν μιλάει για λέξη Αντίχριστο. Η λέξη ενδιαφέρει ή το πρόσωπο του Αντιχρίστου, κρυπτόμενο όπισθεν φράσεων και λέξεων? Πρόσεξε. Λοιπόν, ο Ανδρέας Καισαρίας, ας τον αρέθα, δεν τον αναφέρω που έχει περισσότερες φορές. Αναφέρει λοιπόν ο Ανδρέας Καισαρίας, έχω εδώ το υπόμνημά του. Αυτό λοιπόν είναι το υπόμνημα, θα το πει από τη μετρολογία του Μην, το υπόμνημα του Ανδρέα Καισαρίας. Αναφέρει λοιπόν 35 φορές, θα μου έχουν ξεφύγει και μερικές, τα πρόχειρα στα πηγεία η ματιά μου, 35 φορές αναφέρει με κεφαλαίο τη λέξη Αντιχριστός. Πού τα λέγει αυτά? Στον αέρα σχολιάζει την Αποκάλυψη. Λες δεν λένε οι πατέρες? Λες λάθος. Περισσότερες έχει ο Αρέτης. Πάμε στον Εφραίμ το Σύρο. Λέγει λοιπόν 3 φορές την λέξη Αντίχριστος με κεφαλαίο, 9 φορές τη λέξη δράκων και εννοεί τον Αντίχριστο, που του φανερώνει την ηθική ποιότητα, όχι ότι είναι μεταμορφωμένος. Κάτι τρελά πράγματα λες μέσα, ότι μεταμορφώνεται σε θηρίο. Δεν θα κάνει τέτοια πράγματα ο Αντίχριστος. Μετά, 3 φορές ότι τον παρουσιάζει ως θηρίο και έχει άλλες άλλα επίθετα, ανεδείς, δόλιος, πονηρός, τύραννος, θεομάχος. Αυτά τι είναι? Για τον Αντίχριστο μιλάει. Κλέπτης, αλάστορα, απεινής, ανέσχυντος, σόφης, αποστάτης και χίλια δυο άλλα. Πάμε στον υπόλοιπο, πιο παλαιό. Αναφέρει με μικρό βέβαια γράμμα, ίσως ονός, στην έκδοση της Αποστολικής Διακονίας, τόμος 6. Με μικρό γράμμα αναφέρει, και άλλο με μεγάλο, την λέξη Αντίχριστος 13 φορές, ερμηνεύοντας την Αποκάλυψη. Πάμε στο πάλι στον υπόλοιπο. Έχει 4 φορές με την έννοια μικρό κέρας, 4 φορές με την έννοια ιός απολίας διάβολος, 2 φορές με την έννοια αντικείμενος, αποστάτης μια φορά, 5 φορές με την έννοια πλάνος, άνομος 4 φορές και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Δεν θα αναφέρω άλλα παραδείγματα. Βλέπεις λοιπόν ότι λες ψέματα, Πάτερ Δανίλ Αεράκη. Πάμε στη συνέχεια. Εσύ παρουσιάζεις ότι κατέχεις την αλήθεια, ότι μιλούμε εμείς με αβεβαιότητες και εσύ μιλάς με βεβαιότητες. Πόσο βέβαια είναι αυτά τα οποία λες, το βλέπουμε και θα το δούμε. Ποιες είναι οι βεβαιότητες? Ότι υπάρχει Χριστός και διάβολος, ότι υπάρχει, ότι ο Χριστός είναι εκατομμύρια φορές πιο δυνατός από τον διάβολο. Λάθος. Συγκρίνεται ο Χριστός με τον διάβολο? Βλασφημία και να κάνει σύγκριση. Και ότι ο χριστιανός που πιστεύει στον Ιησού Χριστό δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, εάν και αν. Εγώ σε ρωτώ, εάν κοινωνεί και δεν είναι καθαρός, δεν παίρνει διάβολο μέσα του? Εάν κάνει υποκριτικά φαρισαϊκά τις εντολές, δεν είναι πλανεμένος? Τότε δεν τον επιβαρύνει και ένα χάραγμα? Αλλά δεν έχω τον χρόνο να απαντήσω λεπτομερώς. Εάν έχεις την καλοσύνη, Πάτε Δανίλ, από μαγνητοφώνηση, θα το κάνω εγώ τότε μόνος μου και θα δημοσιεύσω κριτική, λεπτομερή, πολυσέλιδη σε ένα-ένα από αυτά τα πλανεμένα σου σημεία, ώστε αν θέλεις να βάλεις λίγο γνώση και να μιλάς πιο όμορφα, πιο ωραία, να οικοδομείς παρά να σκανδαλίζεις. Στη συνέχεια, λες δεν έχει πουθενά να φοβηθεί τίποτε. Εδώ έχουμε γνωστικισμό, ότι δεν φοβάται από χαράγματα και να του βάλουν. Δηλαδή απ' έξω να βάλουν τον Αντίχριστο και τον Διάβολο, απ' έξω τη σφραγίδα του Διαβόλου και από μέσα τη σφραγίδα του Χριστού. Αυτά είναι γνωστικιστικά. Μετά, ξεχάσαμε λέει τις 3 βεβαιότητες. Ποιος τις ξέχασε και λες και φωνάζει και κραυγάζει? Αφήσαμε τον Χριστό και ασχολούμαστε τον Αντίχριστο. Ποιος τον άφησε? Αν έχω κάνει, ας πούμε, εσύ παραπάνω βέβαια θα έχεις κάνει παλαιότερος. 1000 ομιλίες, εγώ έστω να έχω κάνει 800, έστω. Λοιπόν, από τις 800, οι 780 ή 750 έστω είναι για τον Χριστό. Δεν θα μιλήσουμε και λίγες φορές για τον Αντίχριστό? Και ομιλούντες για τον Αντίχριστό, για τον Χριστό ομιλούμε, γιατί ακριβώς τον Αντίχριστό τον αναιρούμε, δεν τον βάζουμε για παράδειγμα. Αναιρούμε τον Αντίχριστό και γινόμαστε πιο πολύ χριστιανοί. Πάμε παρακάτω. Να ξετρελαθούμε, λες. Δεν είναι ο Χριστός τρομοκρατία?
Και εδώ είναι ψέμα. Ο Χριστός δεν μιλάει για δευτέρα παρουσία, δεν μιλάει για καταστροφή, που θα μιλήσει απειλήθων, σφαγές, καταστροφές, πόλεμοι, πλημμύρες. Πέστε όλοι να μας καλύψετε στην παρουσία ή στα σημεία πρώτης παρουσίας, δηλαδή τρομοκρατεί ο Χριστός. Αφήστε τα κουτοπονηρίστικα και την, θα λέγαμε, την θεολογία, την νερόβραστη της ειδικολογίας. Ο κόσμος πρέπει να διαβάσει Αποκάλυψη, να φοβηθεί λίγο, να μετανιώσει. Να διαβάσει 24 και 25 κεφάλαιο του Ματθαίου και τα άλλα Ευαγγέλια που μιλάνε για σημεία πρώτης παρουσίας, σημεία προδρομικά, εικόνα της παρουσίας και σημεία της πραγματικής παρουσίας και της εποχής του Αντιχρίστου. Πάμε στη συνέχεια. Και λες εσύ δεν ξεκινάς από την Αποκάλυψη που δεν λέει πουθενά. Μύθηκα το ύφος του πατρός Δανίλη. Πώς δεν λέγει πουθενά. Δηλαδή οι πατέρες τι μεταφράζουν, τι σχολιάζουνε. 35 ο Ανδρέας, τόσες ο Αρέθες, τόσες ο άλλες. Τι σχολιάζουν, τον αέρα, το πουθενά σχολιάζουνε. Σχολιάζουν τον Αντίχριστο που υπάρχει μέσα στην Αποκάλυψη με τα ονόματα τα οποία αναφέραμε. Αυτά λένε οι πατέρες, πάτε Δανίλ. Εσύ δεν αναφέρεις ούτε μία μαρτυρία. Μέτρησα τρεις αναφορές και οι τρεις είναι αποτυχημένες. Οι δύο είναι άσχετες και θα πούμε και στη συνέχεια. Άσχετες μαρτυρίες. Η δε μία του Αγίου Ειρήνου δεν έχει καμία ουσία με το θέμα και το πρόβλημα. Και πας στην Θεσσαλονική Επιστολή και λες ότι ο αντικείμενος είναι ο Αντίχριστος. Εδώ δεν λες πάλι ψέμα. Εγώ σε ρωτώ, πού είναι η λέξη Αντίχριστος μέσα στην Β' προς Θεσσαλονικής. Δεν υπάρχει. Αντικείμενος λέγει, άνομος λέγει, φάσκης και αντιφάσκης. Πώς λοιπόν είναι βεβαιότητα ότι η λέξη αντικείμενος είναι ο Αντίχριστος, πάτερ Δανίλ? Μην παίζεις με τα λόγια. Αντικείμενος μπορεί να σημαίνει και το οποιοδήποτε άλλο. Όχι, εσύ λες εδώ είναι ο Αντίχριστος, αλλά θηρίων δεν είναι Αντίχριστος που λέει η Αποκάλυψη. Μην παίζεις με τον κοσμάκι, τον οποίο αντί να διαφωτίσεις, τον συσκοτίζεις. Άλλο οι πρόδρομοι λοιπόν του Αντιχρίστου, η Ναβουχοδονόσορ, η Νέρονας κλπ, Πάπας και άλλο ο ιδιοτρόπος Αντίχριστος. Άλλο η τηλεόραση που δεν είναι ο Αντίχριστος αλλά είναι όργανο του Αντιχρίστου και άλλο η αντίχριστα όργανα του και άλλο ο ιδιοτρόπος μελόμενος να έρθει Αντίχριστος. Και στη συνέχεια μιλάς για το μυστήριο της ανομίας. Το μυστήριο της ανομίας πώς ενεργείται? Ενεργείται με σύμβολα, με τελετουργίες κλπ. Ένα τέτοιο είναι και το 666. Κοίταξε λίγο να μάθεις περί τίνος πρόκειται. Φυσικά το μυστήριο δεν ξεκλειδώνεται, αλλά το ξεκλειδώνει ο Κύριος των Πατέρων όσο μας χρειάζεται. Ξέρουμε τι είναι ο διάβολος, ξέρουμε τι είναι το μυστήριο της ανομίας, με τα όσα έχει γράψει η Γραφή και έχουν γράψει οι πατέρες και οι υπομνηματιστές με σοβαρότητα. Ασχολείστε λοιπόν με Αντίχριστο, το 666, χάρισμα και φακέλωμα. Πάμε στη συνέχεια. Αναφέρεις και εκεί κάχαζες πως βρήκες κάποια ανακάλυψη. Ότι κάποιος χημικός λάθος, ψέματα είπες, εκτός και έχει και πτυχίο ηλεκτρονικού και δεν το ξέρουμε. Εμένα έχει στείλει δύο τέτοια κείμενα από το 1994 νομίζω και δεν έγραφε ότι είναι και ηλεκτρονικός, χημικός. Γιατί λες ψέματα, πάτε Δανίλ, γιατί πλανάς τον κόσμο. Δεν είναι ηλεκτρονικός, αλλά απλώς χημικός και όχι ειδικός. Πώς λοιπόν ανεκάλυψες εσύ ότι με την βοήθεια αυτού η ΡΕΛΦ είναι αυτή που δημιούργησε το πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι είδες τον ύπνο και λοιπά? Δεν μας απασχολούν αυτά τα πράγματα. Είναι μάλλον ψέμα και ένα άλλο ότι συζεί αυτή η ΡΕΛΦ με το φίλο της. Πού το είδες? Το πάθος και το μένος να κατηγορείς, σε έκανε να κατηγορείς και την ΡΕΛΦ ακόμα. Μετά, φαίνεται η κακότητα με την οποία ομιλείς. Στη συνέχεια, όταν χαρακτηρίζει τον γέροντα Παρθένιο ότι είναι αγύρτης. Συγγνώμη για την ύφεση της φωνής, μιμήθηκα λίγο το ύφος του πατέρα Δανίλ. Ότι έγραψε φαντασίες αντιεπιστημονικές κλπ. Και ότι σε περίπτωση Μητροπολίτης της Νικοπόλεως, κ. Μελέτιος, έγραψε την εγκύκλιο, εσύ το αποκαλύπτεις. Εμείς το λέγαμε, μήπως και δεν είναι. Γιατί τον εκθέτεις? Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλοι Μητροπολίτες. Η Επιτροπή τι έκανε, γιατί δεν διαμαρτυρήθη, γιατί δεν είπε, δεν υπογράφει με το κείμενο αυτό. Εσύ λες, το έγραψε ο Άγιος Πρεβέζης, ο κύριος Μελέτιος. Είναι θαυμάσιο κείμενο. Πόσο λάθος είναι δογματικά, το είπε ο κύριος Τσελεγγίδης, καθηγητής της δογματικής της Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου. Θα το πούμε κι εμείς γραπτός και είναι υπογράφος και μας καλέσουν σε απολογία να δώσουμε απάντηση. Η αλήθεια μας ενδιαφέρει ή επειδή μας βολεύει να καλυφθούμε, να μην έχουμε άγχος, μην αντίξουμε, να έχουν χαράγματα.
Μετά, ομιλείς για 10 επιστήμονες οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι καμία σχέση δεν υπάρχει μεταξύ 666 και τις γραμμούλες. Μήπως έχεις υπόψη σου, Πάτερ Δανιήλ, τα όσα έχουν γράψει οι Άγιοι Πατέρες της Μονής Γρηγορίου, δηλαδή εκείνοι είναι επιστήμονες στο επιτελείο του Σωματώτου Μητροπολίτου του κυρίου Μελετίου. Μήπως έχεις υπόψη σου το τι έστειλε στην Σύνοδο η Επιτροπή, έστειλαν επιστήμονες 11 των αριθμών, 11 των αριθμών. Θα ασχοληθούμε ειδικά με το θέμα αυτό, δεν έχουμε τώρα χρόνο. 11 των αριθμών επιστήμονες, ειδικοί, ηλεκτρονικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, καθηγητές πληροφορικής. Τι είναι λοιπόν ο κύριος Καρδάς, αν δεν είναι ειδικός, χημικός, δεν είναι ούτε καθηγητής πληροφορικής? Μήπως έχεις υπόψη σου την απάντηση που δώσανε στις συκοφαντίες που έγραψε ο κύριος Καρδάς, η αδελφή της Μονής, ο Σ. Γρηγορίου, την τρίτη απάντηση, στην οποία μας διαφώτισαν περισσότερο ότι υπάρχει, συμπλέκεται το 666, συμπλέκεται στον παρκόν, μάλιστα σε σταθερή μορφή, συμπλέκεται και το σφραγίζει. Και διαβάζει το κομπιούτερ πρώτα το 666 και μετά τον κωδικό αριθμό. Γιατί τα αγνοείς αυτά, Πάτερ Δανιήλ, και παραπλανείς τον κόσμο? Γνωρίζεις την τρίτη αυτή μελέτη της Μονής Γρηγορίου που τα λέγει όλα ολοκάθαρα? Γνωρίζεις την μελέτη του Σαχινιάν Γιώργου, του ειδικού επί της πληροφορικής? Ιδού τα πτυχία του, ιδού οι διατριβές του. Ένας ειδικός τα λέγει, δεν είναι Καρδάσης χημικός. Γνωρίζεις αυτό το οποίο έστειλε στην Σύνοδο? Γνωρίζεις και τα άλλα σημεία? Και φυσικά οφείλω να καταγγείλω από την θέση αυτή ένα γεγονός. Είχε κληθεί ο κύριος Ιωάννης Τσουκαλάς, καθηγητής πρόεδρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πληροφορικής, ο οποίος είπε με τα λίπης πατέρες, το άκουσα από τους παλιοδισκομένους, δεν υπάρχει το 666. Όταν τον επισκέφθηκαν ο Παύλος Ξεποταμινός μοναχός, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, μετά ο πρόδρομος μοναχός, ηλεκτρολόγος μηχανικός πατρών, ενώ ο Παύλος Ξεποταμινός του Μετσοβή Πολυτεχνείου, και ο μοναχός Λουκάς, γενική γιατρική, και είπαν, γιατί είπατε ψέματα ότι δεν περιέχεται? Ο βοηθός του κυρίου Τσουκαλά Ιωάννου, καθηγητού της Θεσσαλονίκης, έτσι μου είπαν, και είναι γεγονός, λέγει ο βοηθός, εγώ εδώ και ένα χρόνο το γνώριζα ότι υπάρχει, ότι είναι εμπλεκόμενο, αλλά τι να πούμε στον κόσμο. Και ο κύριος Τσουκαλάς είπε, και εγώ βλέπω ότι είναι εκ πρώτης όψεως, αλλά τι να πούμε στον κόσμο, δηλαδή θα λέμε ψέματα και δια τη συνόδου στον κόσμο. Αλλά να συνεχίσουμε. Να δεις πόσον πλανάσαι, Πάτερ Δανιήλ Αερά, και με λύπησε αυτό. Μην ασχολήσω με το θέμα. Δεν όφιλες να ασχοληθείς. Άπαξ και ασχολήθηκες, όφιλες να είσαι συγκεκριμένος και αληθής και όχι να λες ψέματα, να πλανάσαι και να πλανάς. Όχι να σκοτίζεις αντί να διαφωτίζεις. Έχεις άγνοια λοιπόν ότι οφείλεται στη ΡΕΛΦ. Είναι μεγάλη αφέλεια αυτό. Μετά, συνεχίζεις και λες ότι ατράνταχτα επιχειρήματα αναφέρεις. Λες ψέματα, Πάτερ Δανιήλ. Ούτε ένα επιχείρημα ατράνταχτο που βασίζεται σε πατέρες. Είναι αυτοσχεδιασμοί όλα αυτά τα οποία λες και παρανοήσεις. Και συνεχίζουμε. Κατηγορείς, λοιπόν, περί Αντιχρίστου ειδικεύεις τώρα. Κατηγορείς τον πατέρα Νεκτάριο Μουνατσιώτη ότι είναι Αιγύπτης, επειδή έβγαλε ένα βιβλίο «Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία», και είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο που λέγει ότι θα προηγηθούν αυτά τα σημεία. Μήπως σου είπε θα γίνει την τάδε χρονολογία? Πού σε πείραξε εσένα? Έβγαλε, λέγει, 6 εκατομμύρια ο άθλιος. Τι σε πειράζει εσένα? Εάν τον κόσμο ενημερώνει και έβγαλε κάποια χρήματα, γιατί θα τυπώσει και άλλη σειρά βιβλίων, να δώσει να ενημερώσει τον κόσμο. Εγώ βρίσκω του πατρός Νεκταρίου Μουλατσιώτη τα κείμενα και τα βιβλία πολύ θεολογικά, πολύ κατατοπισμένα, πολύ ψυχοφέλημα, πολύ οικοδομητικά. Αυτές τις δικές ομιλίες, αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες, δεν τις βρίσκω καθόλου οικοδομητικές και χριστιανικές. Τις βρίσκω τελείως έξω από ένα ήθος χριστιανικό. Μετά, πάμε παρακάτω. Λες, η λέξη Αντίχριστος σε ποιο βιβλίο της Αποκαλύψεως υπάρχει, και επειδή είπε από την Νεκτάριο στην Αποκάλυψη, του είπες, είσαι βλάξ. Τόσο εύκολα βρίζεις με αυτές τις λέξεις. Λοιπόν, να αντιστρέψουμε τους όρους. Ότι ισχύει το αντίθετο.
Σε ενδιαφέρει εσένα αν υπάρχει αντίχριστος στην Αποκάλυψη ή όχι, ή αν είναι οι λέξεις με κεφαλαίο Α ή με μικρό Α. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης γράφει στην ΑΒ Καθολική με μικρό Α αντίχριστος, αλλά αυτή δεν είναι ο ιδιοτρόπος αντίχριστος, όπως είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο αντίχριστος με κεφαλαίο, ο ιδιοτρόπος, ο ένας αναμένεται. Δεν γράφει λοιπόν η Αποκάλυψη για αντίχριστο. Τι ψέματα λες, Πάτερ Δανίλ? Και στη συνέχεια, να πω τα πιο βασικά, γιατί είδα πέρασε η ώρα. Ότι λέγει ο Άγιος Ιωάννης με αγάπη. Δεν είναι ο ίδιος που μιλάει στην Αποκάλυψη? Δεν είναι ο λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη? Τι είναι? Πάμε παρακάτω. Αντίχριστη πολύ γεγόναση. Πάλι μπερδεύεις τους πολλούς αντιχρίστους που είναι πρόδρομοι με τον ένα ίδιο τρόπο σαν αντίχριστο. Πάμε στη συνέχεια. Λες για ταυτότητες. Γίνεσαι κουβαλητής της νέας τάξης πραγμάτων. Με όσα λες και με όσα γράφεις και με τον τρόπο που τα λες, σαν να λες πάρτε ταυτότητες, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και λες κανένα 666 δεν μπορεί να βλάψει κανένα. Όταν λέγει υπογράψεις ότι αρνείσαι τον Χριστόν, τότε αν σου πούν τη λέξη αρνείσαι. Δηλαδή δεν είναι, αν το 666 είναι στην ταυτότητα, δεν είναι να παραλάβεις ταυτότητα με υπογραφή, με στοιχεία, δεν είναι άρνηση Χριστού. Δέχεσαι να γράψεις, Πάτερ Δανίλ, να γράψεις το καλλιμάφιο σε πάνω τη λέξη Αντίχριστος. Να βάλεις λέξη το χιξιστίγμα ή 666, το δέχεσαι αυτό? Όχι, θα πεις. Πώς θα δείχνουμε στην ταυτότητα? Θα πεις δεν με βλάπτει εμένα και αν το βάλουνε. Τα δεδομένα δεν τα έχουμε υπόψη μας? Ότι θα υπάρξει αναστολή της χάρτης λόγω αμετανοησίας και αμαρτωλότητας. Ποιοι είναι οι Άγιοι, Πάτερ Δανίλ, δεν φοβούνται? Δεν καταλαβαίνεις ότι όταν φτάσει μάλιστα η εποχή του Αντιχρίστου, θα ανασταλεί η χάρις, δεν θα λειτουργεί η χάρις, δεν θα λειτουργείται η ευχαριστία και ο αγιασμός. Ποιος θα εξομολογηθεί τότε και ποια θεία κοινωνία θα έχει? Να πάρει λοιπόν και το 666, να πάει με μιλόπιτρα στον πειθμένα. Αυτά λένε λοιπόν, όχι όποια λες εσύ, πατέρες, αλλά ο υπόλοιτος, ο Εφραίμ και άλλοι λένε αυτά τα οποία λέγω εγώ. Και εν διάφορη περιπτώσει κάνουν λάθος. Και ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης που γράφει ότι είναι ώρα για ομολογία πίστεως. Συνθήκη Σέγγεν, ώρα για ομολογία ή άρνηση. Λάθος κάνουν όλοι αυτοί οι Άγιοι Πατέρες. Και όλοι οι άλλοι μετέωρα, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Δωδεκάνησα, μοναστήρια κλπ. Προχωρούμε. Τρέχω λίγο, δεν δίνω απάντηση. Αναφέρεις το παράδειγμα του Ιούδα. Είναι τελείως άσχετο το παράδειγμα αυτό με την πραγματικότητα. Αλλά επιτρέψτε μου ακόμα 2-3 λεπτά να πω κάποιες βασικές παρατηρήσεις. Άσχετο το πράγμα. Πάντοτε υπάρχει αυτό και είναι κίνδυνος να δαιμονιστεί κανείς. Και συνεχίζει. Ο Αντίχριστος δεν είναι κανένας που τον περιμένουμε. Ήλθε, έρχεται, θα έρχεται. Δηλαδή ο κάθε αντιχριστόμορφος είναι ο Αντίχριστος. Άλλη πλάνη. Πάντοτε υπήρχε ηθική κατάπτωση, αλλά ο Αντίχριστος αναμένεται να έρθει στην εσχάτη κατάπτωση. Μετά, για τα έσχατα. Άλλο λοιπόν τα έσχατα, μια μακρά περίοδος μέχρι τη δεύτερη παρουσία, και άλλο τα έσχατα των εσχάτων. Μήπως πρέπει να βάλουμε λίγο γνώση και να λέμε μήπως πλησιάσαμε πιο πολύ κοντά. Αν προ 2000 ετών ήταν έσχατα, τώρα τι είναι? Προχωράμε. Ότι είναι σκιά υποτιθέμενος Αντίχριστος και 666. Και στη συνέχεια ομιλείς ότι είναι Αντίχριστος κάποιος που ήρθε να σε επισκεφθεί επειδή ήταν φιλάργυρος και όλος επειδή είχε σκοτώσει με έκτρωση κάποια παιδιά η γυναίκα του. Δεν είναι Αντίχριστοι αυτοί. Έπραξαν Αντίχριστα. Άλλο πράττουν Αντίχριστα κατά είδους Αντίχριστον και άλλο αν είναι Αντίχριστοι. Και καταλήγουμε. Όσον αφορά το 666, ότι δεν υπάρχει πουθενά λες στην Αγία Γραφή. Μα λες πάλι ψέμα, πάλι πλανάσαι. Και να σου αναφέρω ότι η πλάνη σου είναι ικτρά και ότι το χίξι στίγμα, κάνεις λάθος εδώ, δεν λέγει χίξι σίγμα ταφ. Για κοίταξε το να το δεις πιο καλά. Άνοιξε τα ματάκια σου να δεις τι λέγει η Αγία Γραφή. Χίξι στίγμα λέγει, δεν λέγει χίξι σίγμα ταφ. Το σίγμα ταφ είναι 100-200. Το χίξι στίγμα, το στίγμα είναι σαν τελικό σίγμα με οξία. Αυτό το στίγμα μόνο είναι το 6. Λοιπόν, δεν λες καμιά γεγραφή δεν υπάρχει. Και είπες ότι θα ασκήσεις το πτυχίο σου. Ιδού λοιπόν, της Αποστολικής Διακονίας Καινή Διαθήκη. Έχει λοιπόν χίξι στίγμα εντός παραθέσεως 666. Και φυσικά, να σου απαντήσουμε, να σου αποκαλύψουμε ότι πλανάσαι και πλανάς και λες ψέματα. Οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν αναφέρουν και ο Αρέθες και οι άλλοι
Ολογράφος. Θες άλλη εκδόση της Καινής Διαθήκης. Η Νέστλε, το κριτικό κείμενο. Αναφέρει. Δεν αναφέρει χίξη στίγμα. Άρα αναφέρει ολογράφος. 666. Δεν αναφέρει χίξη στίγμα ή 666. Λοιπόν, όταν ακούσουμε 666, τι θα πούμε. Το γράφω ολογράφος με λέξεις εγώ. Το γράφω χίξη στίγμα, έτσι το θέλω εγώ. Το γράφει ο άλλος 666. Το ίδιο πράγμα είναι. Και λες, δεν υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη. Και εδώ λες ψέματα και πλανάσαι, δεν γνωρίζεις τα πράγματα. Να σου αναφέρω που υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη το 666. Γάμα Βασιλειών, κεφάλαιο 10, στίχος 14. Β' παραλυπωμένων, κεφάλαιο 9, στίχος 13, που λέει 666 λίτρα χρυσού επίρρονων φόρο στον Σολομώντα περί την Παλαιστίνη. Πώς δεν υπάρχει και θα ασκείς το πτυχίο σου ή λες είσαι για το τρελοκομείο. Δεν ξέρω τι πτυχίο θες να ασκήσεις, να μη ασκήσεις, δεν ξέρω τι θες να κάνεις, μην τα λες αυτά τα πράγματα τα βαριά όμως. Πάμε στη συνέχεια. Λες, ο αριθμός 666 δεν αντιστοιχεί με τον Αντίχριστον. Μα, για όνομα του Θείου, αφελείς είμαστε, έγραψε κανείς ποτέ ότι το 666 είναι ίσον ο Αντίχριστος. Όχι. Η ταυτότητα του Αντιχρίστου. Το χάραγμα του Αντιχρίστου. Άλλο το χάραγμα και άλλο ο Αντίχριστος. Άλλο ο σταυρός φραγίδα Χριστού και άλλο ο εσταυρωμένος Χριστός που έχει σχέση. Το σύμβολο μας σχετίζει. Δεν είναι ο Αντίχριστος. Η τσάδος λες λειτουργεί με κωδικό το 666. Ας κρίνουν αυτό οι τηλεθεατές μας. Αλλά να συντομεύσουμε παρακαλώ ακόμα 2-3 λεπτά. Ας κάνουμε λίγο υπέρβαση. Μετά, άλλες άγνοιες και υπερβάσεις. Χαρακτηρίζει και πάλιν αγύρτες, ότι πλάνησαν με την ΡΕΦ. Είσαι τελείως εκτός πραγματικότητας. Ότι δεν υπάρχει πουθενά στην Αποκάλυψη το 666. Το ομιλήσαμε ότι υπάρχει ολογράφος 666, χίξη στίγμα 666. Η ουσία είναι, την οποία αναγνωρείς, ότι το χ είναι το 600, τα χρόνια του Νόε, όπως λέει ο Άγιος Ιρνέος, που τον παραλείπεται και εσείς και ο μελέτης Πλευέζης. Και το ξύ στίγμα είναι η εικόνα του Ναβουχοδονόσορα. Και λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, θα πούμε σε άλλη εκπομπή, χωρίς να αναφερθούμε στην κασέτα του πατρός Δανίλ, την οποία έδωσε και είναι μαγνητοφώνηση ομιλίας δημοσίας. Λοιπόν, καταλήλως λέγει ο Ειρηναίος και το όνομα του θηρίου έχει τον αριθμό αυτόν χίξη στίγμα, 666 ή 666. Ότι με το ζόρι δεν μας βάζουν λοιπόν τα αντίχριστα σφραγίσματα. Πάλι λάθος. Γιατί δεν ζήτησε να δεις τι γράφει ο καθηγητής δογματικής κύριος Τσελεγγίδης, ο οποίος ελέγχει την πλάνη του Αγίου Προεβέζης που την έβαλε μέσα στην εγκύκλιο 26-26-7-4-97 και την οποία τη μετέφερε και στο βιβλίο. Ολόκληρο το βιβλίο έχει την ίδια πλάνη, μόνο φυσιτίζου. Θα λέγαμε πλάνη χάραγμα μας παρουσιάζει και φυσικά με την παραποίηση και την εγκύκλιο εκεί. Δηλαδή, ό,τι μας βολεύει να ησυχάσουμε, να κάνουμε αγώνα, σημαίνει πως είναι και αλήθεια. Ότι όποιοι μιλάνε για χάραγμα λένε βλακίες. Ποιος λέει βλακίες, αυτή εδώ η κασέτα ή όσοι έχουν επιχειρήματα. Και να καταλήξουμε. Βέβαια, δεν σχολιάζουμε με λεπτομέρεια. Εγώ θα επιθυμούσα να μου στείλει το κείμενο, να μου πει με παλικάρας, υποστηρίζω αυτά τα οποία λέγω και να μου στείλει λοιπόν όπως μιλάει, σημαίνει ότι τα κατέχει τα θέματα με το εστόμφο, το ύφος και τη φρασιολογία και τη σύβρις. Ας μου στείλει γραπτό κείμενο, αλλιώς θα το κάνω εγώ και θα απαντήσω γραπτός. Δεν είναι πια η εποχή να κρύβουμε ονόματα και πρόσωπα και πλάνες και πλανεμένους. Είναι εποχή να μιλάμε την αλήθεια και να στυλιτεύουμε όπου και αν υπάρχει η πλάνη. Μετά δεν σε πειράζει η ηλεκτρονική ταυτότητα. Άγνοια, πάτε Δανίλη. Η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν σε πειράζει, λέει ένας αριθμός. Δεν ξέρεις τι σημαίνει ΕΚΑΜ, που σημαίνει αριθμοποίηση του ανθρώπου, ένας μοναδικός αριθμός στο πατένα νοκομπί, όπου και αν βρίσκονται, όποιοι και αν βρίσκονται και θα σε βρίσκουν και θα έχουν τα στοιχεία σου. Ποια στοιχεία λες για απογραφή επί της εποχής του Ιησού Χριστού, ότι απεγράφηκε ο Χριστός. Τότε γράψαν μόνο ένα όνομα γράψανε και τον τόπο όπου μένουνε. Δεν είναι φακέλωμα εκεί, πάτε Δανίλ, η απογραφή στην Βηθλεέμ. Δεν είναι φακέλωμα, ούτε είναι τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Ευρώπη, ούτε είχε τα συστήματα, ούτε τον ολοκληρωτισμό, τον ηλεκτρονικό ολοκληρωτισμό και χίλια δυο άλλα πράγματα. Τέτοια ψέματα λες λοιπόν στις ομιλίες στον κόσμο. Και καταλήγεις. Αν σου βάλουν κόριο, λες, σε πειράζει. Να που στο βάλαν τον κόριο, δεν ξέρω ποιος τα έβαλε και ποιος έγραψε και σε εξέθεσε με αυτά τα οποία εξετέθηκαν και δεν μιλούμε για αυτά.
Δεν με ενδιαφέρουν μας τι λες τους κοριούς και τι λες τις ειδικές σου ομιλίες. Μένα με ενδιαφέρει τι λες τις δημόσιες ομιλίες σου, αυτές εδώ, τις οποίες πλανάς τον κόσμο. Και από άρα πολλές άλλες άγνοιες και πλάνες και ψέματα, λες πάτε Δανίλη σε αυτή εδώ την ομιλία σου, εδώ είναι γραμμένη, την έχουν ακούσει πάρα πολύ, έχουν σκανδαλιστεί, μπορούν να σε κρίνουν ποιος λέει την αλήθεια και για ποιο λόγο λέει την αλήθεια. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να προχωρήσω να ελέγξω άλλο την πλάνη, λυπάμαι για αυτά τα οποία είπα, τα είπα ακριβώς γιατί μου το ζήτησαν, έχουν πλανηθεί. Εσύ ετρέλανες πάτε Δανίλη τον κόσμο και όχι Μαρία Ρελ. Ποιος ξέρει για τη Μαρία Λεφ, ποιος αντέγραψε τη Μαρία Λεφ, ποιος από τους 50 που έχουν γράψει για χάραγμα για Αντίχριστο έχει πάρει μια λέξη από την κυρία Μαρία Λεφ. Και ποιος λέει την αλήθεια, ο κύριος χημικός και μη ηλεκτρονικός που λες εσύ, που λες και έχεις ψέματα, θα το πούμε και σε άλλη εκπομπή. Μάθετε λοιπόν την αλήθεια, να ταπεινώνεστε μπροστά στην αλήθεια και να μην σπέβδετε να βγάζετε συμπεράσματα και να μην βγαίνετε και λέτε αυτά τα τσαμπουνίσματα. Εντός εισαγωγικών, συγχωράτε με, είπα και εγώ μια κακή λέξη. Μη σπέβδετε, διότι ακριβώς εκτίθεστε και δεν είναι σωστό να μας αναγκάζετε εμάς, επειδή εσείς παραπληροφορείτε τον κόσμο με την εικόνα του Χριστού. Ποιος Χριστός μιλάει εδώ, η αλήθεια ή το ψέμα μιλάει εδώ. Βγάλτε την εικόνα τουλάχιστον του Χριστού, πάτε Δάνιλ, και βάλτε την εικόνα τη δική σου. Αλλά εγώ δεν σε γνώριζα να λες ψέματα, να πλανέσαι, να βρίζεις, να βλασφημείς, ακόμα και σκοτωμένους μάρτυρες ίσως. Συγχωράτε με εάν έκανα αυτή την παρέκβαση από τη συνήθεια μου και έκρινα μια ομιλία πλάνη, συγχύσεως, παραπληροφορήσεως, σκότους. Το έκανα επειδή το ζητήσατε, αγαπητοί τηλεθεατές, με τηλεφωνήματα, με διαμαρτυρίες, με παραστάσεις και επειδή ακριβώς είναι καθήκον μας να ελέγχουμε εαυτούς και αλλήλους εάν ιστάμεθα επί της αληθείας. Μόνο ο διάβολος ουχέστηκε εν τη αληθεία, αλλά έγινε αποστάτης. Εμείς τι θα γίνουμε, πάτε Δάνιλ? Δεν μας ενδιαφέρει η αλήθεια. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε.